επιστρέψαμε 21 και 25 είναι η ώρα. Είμαστε παρέα με τον Ορέστη Τζιόβα, ο οποίος μου θύμισε ότι έχει ξανάρθει στο Μέση στην Καλλιθαρά και κακώς είπα ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται. Εγώ θυμόμουν ότι είχατε έρθει παρέα με τον Όσο Έξτρι και τα λοιπά, αλλά έχεις έρθει και μόνος σου. Είχα έρθει και μόνο μου. Τότε ήταν την πρώτη χρονιά που την εγώ δεν ήμουν. Την πρώτη χρονιά, μήπως. Πότε όχι, τη δεύτερη. Είναι η τέταρτη μας σεζόν αυτή πια, οπότε μπορεί να έχεις πολύ δίκιο εσύ και να μην το, να μου ξεφεύγει εμένα. Να μου έχεις ξεφύγει. Στους χιλιάδες αυτούς stars που έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή. Λοιπόν, φέτος είναι μια ευτυχή θεατρική συγκυρία, νομίζω, για σένα αυτή η παράσταση. Έτσι. Πάρα πολύ. Ιδιωτικές ζωές, γιατί είσαι και με τον φίλο σου, τον Τάσο, τον Ιορδανίδη, και είσαι και με τη Θάλια τη Ματίκα. Και με την Νικολέτα. Και με την Νικολέτα. Από τη σχολή μας με την Νικολέτα. Το μουστάκι το άφησε για το ρόλο. Αλλά το έχω κρατήσει τελικά. Τελικά. Δεν θα μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Ναι. Και επειδή κάνω και μια δουλειά τώρα τηλεοπτική. Mm-hmm. Υπάρχει και εκεί. Και εκεί υπάρχει. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το βγάζω. Ας πούμε πρώτα λοιπόν για την παράσταση, Ιδιωτικές Ζωές. Πες μου λίγα πράγματα για το έργο και λίγα πράγματα για το ρόλο το δικό σου. Ιδιωτικές Ζωές. Γραμμένες το 1930 στην Αγγλία από τον. Νόελ Κάουαρντ. Ευχαριστώ. Mm-hmm. Ευχαριστώ. Από τον Νόελ Κάουαρντ. Δηλωμένος ομοφυλόφιλος ο Νόελ Κάουαρντ το 30 στην Αγγλία. Δηλωμένος κιόλα. Κλωτσιμένος από όλη την κοινωνία. Απαγορευμένο το έργο να παιχτεί τότε. Είναι πάρα πολύ προχωρημένο το έργο, δηλαδή θα μπορούσε να το γράψει κάποιος και σήμερα. Δεν στερείται σε τίποτα από σημερινά νοήματα. Ναι. Ας πούμε. Ασχολείται με κάτι διαχρονικό τις ανθρώπινες σχέσεις. Mm-hmm. Ένα πρώην ζευγάρι, το οποίο έχει χωρίσει 5 χρόνια τώρα, με τους καινούριους τους συντρόφους πάνε για μήνα του μέλητος και τυχαίνει να πάνε στο ίδιο ξενοδοχείο και στα διπλανά δωμάτια. Με τους καινούριους συντρόφους και συναντιούνται. Φίλε. Χαμός. Δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη κατάσταση. Και από εκεί και πέρα γίνεται ένας χαμός, ένας πανικός. Υπάρχουν μπερδέματα. Υπάρχουν. Έχοντας ξεπεράσει οι μεν τους δε μέσα του. Όχι, όχι, όχι δεν όχι, έχουν ξεπεράσει. Όχι, όχι. Αυτό είναι το κακό. Γιατί θα αλλιώς, ναι. Αλλιώς δεν θα υπήρχε το έργο. Δεν θα υπήρχε το έργο. Δεν θα υπήρχε το έργο. Πολύ σωστά. Τι να πω περισσότερο για το έργο. Δεν θέλω να πω περισσότερο. Όχι, να μην πει. Παίζουν δηλαδή για τον ρόλο που κάνει εσύ. Ο ρόλος μου είναι ο Βίκτορ Πράιν. Ναι. 34 ετών. Ευγενής Βρετανός. Εκνευριστικά ευγενής. Εκνευριστικά συμπαθής. Κάνει κακό και στον ίδιο τον εαυτό με αυτήν την καλοσύνη του. Βέβαια, είναι ένας χαρακτήρας που δεν το συναντάμε σήμερα. Θα κάνει τα πάντα για τη γυναίκα για να. Δεν το λες. Υπάρχουν ακόμα. Κοίτα, όχι σε αυτό το πλατό, μην ψάχνεις. Μην κοιτάς γύρω σου. Μην κοιτάς γύρω σου, ούτε καν τις κάμερες μην κοιτάς. Για αυτό είναι προσβολή, μην το όχι, Γιάννη μου, μην με κοιτάς, καρδούλα μου, έτσι. Κάμερα αριστερά μου κοιτάει με βλέμμα κουταβιού, ότι ούτε εγώ, ούτε εσύ. Έστω. Όχι. Ναι, Γιάννη, όχι, όχι, ούτε καν. Ένας συντηρητικός άντρας. Ναι. Που αυτό τον κάνει απίστευτα κωμικό τραγικό. Γενικώς είναι κωμωδία το έργο. Σκληρή κωμωδία, είναι για να γελάσεις πολύ. Να σου πω, αυτός ο Καημενούλης τώρα, τον οποίο εγώ δεν ξέρω, τον αγάπησα αυτόν τον ήρωα που υποδίεσαι. Κοίτα, μόνο που τον. Ναι, αυτό λέω, το βλέμμα. Εδώ τώρα αυτό είναι το. Το τρέιλερ. Το τίζερ, ας πούμε, της παράστασης, το οποίο δεν έχει και πολύ σχέση με αυτό που κάνουμε. Απλά εκμεταλλευτήκαμε μόνο την αλλαγή ζευγαριών. Για να κάνουμε ένα κωμικό βίντεο. Δηλαδή δεν έχει πολύ σχέση με την παράσταση. Το τίριζε το τέλος με τον Ιορδανίδη τα φτιάχνεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει στην παράσταση. Φαντάστηκα. Απλά φτιάξαμε ένα teaser το οποίο θα είναι κωμικό και θα παραπέμπει κάπως στην παράσταση. Γιατί ακόμα ήμασταν πριν τις πρόβες όταν το κάναμε. Για να προωθήσουμε την. Και παίζει πολύ το κόκκινο. Μου αρέσει που το στοιχείο του κόκκινου σε αυτό το teaser. Να σου πω, αυτός ο Καημενούλης τώρα, ο δύστυχος αυτός, ο Πίτερ. Βίκτορ. Ο Βίκτορ, συγγνώμη, ναι, ο Βίκτορ. Στο τέλος δικαιώνεται καθόλου. Δεν κάνει να μου πεις όμως. Δεν κάνει να μου πεις. Όχι, δεν δικαιώνεται ακριβώς. Αλλά προχωράει. Είναι μια δικαίωση. Ωραία, είναι δικαίωση και το να προχωράς. Ναι, δεν δικαιώνεται ως προς το ερωτικό κομμάτι. Αυτό ως προς το αρχικό. Ναι. Ναι. Αλλά όχι ως προς το ερωτικό γενικότερο, ως προς αυτό που ήθελε. Αυτό που ήθελε να κάνει. Αρχικά. Αλλά τουλάχιστον προχωράει. Εντάξει. Κάτι κάνει κι αυτός. Και η σειρά που ετοιμάζεις, που λες ότι ετοιμάζεις μια σειρά. Αντένα, Αλέξανδρος Ρήγας, το αμάρτημα της μητρός μου. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Βίκυ Κάβουρα, Νατάσα Καλογρίδη, Χρήστος Μαρδάνης. Αν ξεχνάω κανέναν. Κομμωδία. Ρίγας. Εντάξει, το αρμάτιμα της μητρός μου, τι ρωτάω κι εγώ, ναι. Ναι.
Και εσύ κάνεις ένα πλουσιόπεδο. Ένα πλουσιόπεδο. Βρωμόπεδο, πλουσιόπεδο. Όχι βρωμόπεδο. Α. Πολύ αυστηρός με τη δουλειά του. Ναι. Βρίζει τον πατέρα του που δεν δουλεύει αρκετά. Δηλαδή επιχειρηματίας μέχρι το κόκαλο. Αλλά δεν δουλεύει για τα χρήματα, αλλά για την ιστεροφημία του. Έλα. Ένα ψώνιο, ένα φρικ του. Της επιχειρηματικής κοινότητας. Εντάξει, okay. Μου έχεις περιγράψει τώρα δύο ρόλους, έναν στο θέατρο και έναν στην τηλεόραση, που είναι δύο τελείως διαφορετικά άτομα από τον Ορέστη, έτσι. Ναι. Τι κάνουμε, είσαι τρεις άνθρωποι στη ζωή σου αυτή την εποχή. Εντάξει τώρα, υπερβολές. Παλεύεις με τρεις αυτούς. Τι υπερβολές. Θα μου πεις, αυτό είναι ηθοποιός, βέβαια. Έτσι, αυτό είναι ηθοποιός. Ναι, αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα, δηλαδή. Δεν παλεύω. Ναι, είναι σίγουρο. Κάνω. Κάνεις. Όσο καλύτερα μπορώ, φυσικά. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είστε ρούμε πάλις. Αλλά... Και παίζει και η Ρένια, Θέμη, ακούς. Παίζει το είδωλό μου. Η Ρένια Λουιζίδη είναι το είδωλό μου. Ειδικά αυτή την εποχή. Ούτως ή άλλως τη θεωρώ εξαιρετική ηθοποιό, αλλά ειδικά αυτή την εποχή. Τώρα επειδή ξαναβλέπω το κλεμμένη ζωή. Το έχεις δει το κλεμμένη ζωή. Όπως συνεχίζει και με κλεμμένη ζωή. Η σειρά του Αντένα πριν 4 χρόνια με Μίλιο Χιλάκη, Άρη Λεμπεσόπουλο. Που έκανε αυτό, που έκανε η Ρένια. Μία λίγο φευγάτη. Έκανε μία σχιζοφρενή. Ερωμένη, όχι. Με αυτό ξενυχτάει ένα τελευταίο βράδυ. Ερωτικό κοιτάει ο Ορέστης. Ο Ορέστης με κοιτάει. Καλά, είναι εξαιρετική ηθοποιός η Ρένια παντού. Ναι. Αυτό το καταλαβαίνω. Έχει πολύ πλάκα σε αυτό το ρόλο που κάνει. Είναι μια φανατική κομμουνίστρια που κατεβαίνει τις πορείες, που κολλάει αφίσες, που είναι κομμώτρια και μάχεται τον καπιταλισμό. Και ερωτεύεται τελικά το άλλο άκρο της. Εσένα. Όχι. Όχι εσένα. Τον πατέρα. Τον μπαμπά. Τον μπαμπά. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Αυτό πώς θα ξεκινήσει να προβάλλεται από τον Αντένα. Τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Τώρα, έχετε κάνει δηλαδή αρκετά γυρίσματα. Άντε να δούμε ήδη. Και κάτι ακόμα σε σεριάλ. Γιατί δεν υπάρχουν πολλά, αλλά είναι κάτι τέλειο που θα βγει. Κάτι και εκκρεμεί και ένα ακόμα μια σειρά που λέγεται Βρικόλακες. Κάπου το διάβασα. Αυτό εκκρεμεί, έχει γίνει ένας πιλότος. Ναι. Μια καταπληκτική δουλειά. Η ιδέα είναι του Αλέξανδρου του Ζαρμπή. Και η εκτέλεση παραγωγή είναι όλη για τον πιλότο του Αλέξανδρου Τζαρμπή. Mm-hmm. Γιατί ακούγονται διάφορα για το ποιο έκανε την παραγωγή από αυτή τη δουλειά. Δεν το ήξερα αυτό. Την έκανε ο ίδιο, ναι. Μόνο του. Ένα καταπληκτικό πιλότο, 6,5 λεπτών. Mm-hmm. Το οποίο μιλάμε για μια δουλειά που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο. Mm-hmm. Πολύ δυνατό πράγμα. Και από άποψη σεναρίου. Αυτό πάει και αυτό για φέτο, ή αυτό μπορεί αυτό να. Πάει γενικώ. Όπου. Όπου. Επειδή θέλει μεγάλη προετοιμασία. Χρειάζεται χρόνο αρκετό πριν αρχίσει να γυρίζεται καν. Λοιπόν, θα σας πω τώρα μερικά πράγματα για τον Ορέστη, τα οποία πιθανόν να μην τα ξέρετε. Ό,τι ερώτηση και απορία έχετε. Εσύ. Για να δούμε. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες υποβλήθηκε σε μία επέμβαση στο γόνατο. Ναι. Για την οποία σε ταλαιπώρησε αυτό πολύ, είχε ταλαιπωρία ή ήταν μια σχετικά. Η επέμβαση δεν με ταλαιπώρησε ιδιαίτερα. Εντάξει, με πήγε πίσω, μια επέμβαση είναι. Ναι. Φυσικά έγινε με καινούρια τεχνική, με αρθροσκόπηση που δεν κάνει το μη. Χτύπησες, είχες ατύχημα ή το έκανες. Είχα στο μηνίσκο ναι, ένα πρόβλημα χρόνιο και μετά από έναν τραυματισμό έγινε κάτι τώρα. Να σου το εξηγήσω. Όχι με λεπτομέρειες, δεν είμαι ορθοπαιδικός. Έγινε κάτι που έκανε να... το πόδι δυσλειτουργικό. Οπότε έπρεπε να γίνει επέμβαση για να μπορέσω να εκμεταλλευτώ το πόδι. Τώρα είσαι... Τώρα είμαι ακόμα στην αποκατάσταση, αλλά είμαι αρκετά καλά. Οδηγείς μηχανή, ναι. Μόνο. Μόνο προς το παρόν. Οδηγώ και αυτοκίνητο, αλλά δεν έχω. Ναι, θέλω να πω ότι είσαι αγαπάς τις μηχανές, είσαι λάτρης της... Ναι. Όχι μόνο για την μηχανή, για την εξυπηρέτησή της περισσότερο, που μου προσφέρει στο κέντρο. Τρέχεις με τη μηχανή, είσαι, δηλαδή αγαπάς την ταχύτητα, σου αρέσει η αίσθηση της ταχύτητας, της ελευθερίας μου αρέσει, πολύ. Μου αρέσει. Άρα δεν είσαι άνθρωπος που φοβάται γενικά, γιατί αυτοί που τρέχουν, γενικά λένε ότι έχουν... Μην το λες, νομίζω ότι αυτό είναι που σε κάνει να τρέχεις, ο φόβος, για να τον ξεπεράσεις και όλο αυτό ο πόλεμος. Αλλιώς. Α, ναι. Νομίζω. Τι φοβάσαι δηλαδή στη ζωή σου. Τι φοβάμαι. Τον εαυτό μου κυρίως φοβάμαι, να μην κάνω πράγματα που δεν μου αρέσουν που τα βλέπω σε άλλους. Αυτό. Σου έχει τύχει να κάνεις κάτι και μετά να πεις όχι. Ναι, πολλά πράγματα μου έχει τύχει να κάνω, τα οποία τα μετανιώνω, τα φιλτράρω και βελτιώνομαι. Επειδή μου άρεσε αυτό που είπες, ότι φοβάμαι να μην κάνω πράγματα που τα βλέπω σε άλλους και να μην τα κάνω κι εγώ, να το αναλύσουμε όσο μπορούμε. Το αναλύσουμε. Ναι, θα πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το θέμα της εξουσίας. Mm-hmm. Είναι το πιο φλέγον, νομίζω, το οποίο θα απασχολούσε τον καθένα. Το να βλέπεις ανθρώπους σε θέσεις, ναι. Που να φέρονται κάπως στους κατωτερούς τους, mm-hmm. Αλλά λες πώς έφτασε αυτός ο άνθρωπος εκεί. Τι τον έχει οδηγήσει εκεί, mm-hmm. Μπορεί να γίνω κι εγώ έτσι, άμα πάρω αυτήν την εξουσία στα χέρια μου. Αυτό είναι κάτι που με βασανίζει πολύ, χωρίς να. Πάντα το έλεγχα και προσπαθώ, γιατί πάντα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου.
Αλλά είναι ένας φόβος. Βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα μας διοικούν και μας κυβερνάνε και κρατάνε καλός ή κακός, μάλλον μόνο κακός, δεν βλέπω το καλός που είναι, τις τύχες μας στα χέρια τους. Σου περνά από το μυαλό ότι αυτοί οι άνθρωποι κάποτε υπήρξαν 20 χρονών, 25 χρονών και μπορεί να είχαν άλλου είδους όνειρα και άλλου είδους μυαλά. Σίγουρα. Και ξέρεις, τη διάθεση να κάνουν κάτι καλό, να προσφέρουν κάτι όχι καλό. Όχι, σίγουρα, μάλλον το παίρνω πίσω. Όχι, δεν πιστεύω δεν ότι ήταν πιστεύεις. Έτσι. Όχι, όχι. Πιστεύεις, λίγη, δηλαδή, πιστεύω ότι γεννήθηκαν διεφθαρμένοι. Ναι. Ότι γεννήθηκαν διεφθαρμένοι. Όχι, δεν γεννήθηκαν διεφθαρμένοι, αλλά νομίζω ότι τα παιδικά χρόνια, ας πούμε, και τα εφηβικά, μέχρι να φτάσει, ας πούμε, στην ηλικία των 25 ετών, παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο το τι θα πάρει από γύρω σου και πόσο θα εκπαιδευτεί. Να έχει παιδεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Αυτά προκαλούνται από έλλειψη παιδείας και από έλλειψη ελευθερίας προσωπικής. Ανέβασα χθες κάτι στο Facebook, όποιος θέλει να το διαβάσει. Το προφίλ μου είναι ωραίες της Γιώβας και εσύ αν μπορείς μετά. Ναι. Είναι του Wilhelm Reich το κείμενο. Αυτός ήταν συνεργάτης του Freud, ναι, ψυχίατρος. Ναι. Και έχει γράψει ένα κείμενο που λέγεται «Άκου ανθρωπάκο». Το διάβασα χθες και έχω πάθει την πλάκα μου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο βέβαια, ένα πολύ μεγάλο κείμενο. Αλλά είναι καταπληκτικό και νομίζω τα λέει όλα αυτά. Δεν μπορώ να τα πω. Θέλουμε 6 εκπομπές. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Για το τι διάβασα χθες. Για το τι βασανίζει τον άνθρωπο τελικά. Ναι, γιατί το ξέρεις αυτό που σε ρώτησα τώρα, το αναρωτιόμουν πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Ότι τι είναι αυτό, ας πούμε, που κάνει έναν άνθρωπο να θέλει να γίνει πολιτικός. Και μετά από το να γίνει πολιτικός, να φιλοδοξεί να γίνει ηγέτης. Διότι άλλο να θες να γίνεις απλά πολιτικός, μετά. Το επόμενο στάδιο να θες να γίνεις ηγέτης μιας χώρας, ενός τόπου, ενός λαού. Και μετά αυτό το πράγμα πώς σε διαφθείρει και πώς μετά γίνεσαι από απλός ηγέτης, φτάνεις να γίνεις καταστροφικός ηγέτης. Ναι, αλλά γιατί θέλεις να γίνεις ηγέτης, εκεί ναι, το ερώτημα. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είπε ο Ρέστης, η δίψα της εξουσίας. Αυτό ακριβώς είπε. Γιατί θέλεις να γίνεις ηγέτης, για να κάνεις καλό, για να ταρπάξεις, για να φας λεφτά από ένα λαό, για την προσωπική σου. Γιατί. Για ποιο λόγο. Υπάρχουν δεκάδες λόγοι. Για την προσωπική σου ασφάλεια. Αυτό θίγει το κείμενο που διάβασα. Μα τώρα θες να πω ότι νιώθουν ασφαλείς αυτοί οι άνθρωποι. Όχι. Οι δικοί μας νιώθουν ασφαλείς. Την ψευδέστηση της ασφάλειας. Του προσωπικού σου γύρω-γύρω να το φτιάξεις έτσι ώστε να είσαι ασφαλής. Να νιώθεις ασφαλής μέσα σε αυτό. Αυτό πραγματεύεται αυτό το κείμενο που διάβασα χθες. Και θα σου πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό που μου ήρθε τώρα. Έλεγε ότι κάποια στιγμή με κατηγορήσατε, γιατί τον κατηγόρησαν αυτόν, ότι έπαιρνα παιδάκια, κοριτσάκια μαζί μου στο δάσος και ότι τα αποπλανούσα. Λέει το δικό σου βρώμικο μυαλό πίστευε αυτό το πράγμα. Εγώ ποτέ δεν θα το έκανα αυτό, γιατί εγώ αγαπώ τη γυναίκα μου. Και εξηγούσε ρε παιδί μου ότι ο άνθρωπος ότι εναντιώνει το ίδιο στον εαυτό του και στερείται της ευτυχίας του. Από τις πράξεις του και από τον τρόπο που σκέφτεται. Είναι πολύ ωραίο. Θα μπορώ να το διαβάσω. Και φαντάζομαι ότι αρκετοί φίλοι που μας βλέπουν, αφού είπε στη σελίδα σου στο Facebook, όσοι θέλουν μπορούν να μπουν να το διαβάσουν αυτό το πράγμα που ανέβασες. Είναι πολύ ωραίο. Τη γενική κατάσταση, εσύ πώς την βιώνεις, πώς την αντιμετωπίζεις, ποιες είναι οι δικές σου αντιστάσεις, κοίταξε, τα δικά σου όνειρα, ίσως. Για μένα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα όσον αφορά την πολιτική μου τοποθέτηση, ενώ την καθημερινότητά μου, λέγοντας αυτό, πριν αρχίσει η κρίση. Ανεβαίνοντας σε επίπεδο μόρφωσης και παιδείας. Και είχαν αλλάξει από πριν τα πράγματα, οπότε δεν μου έχει αλλάξει κάτι η κρίση, δεν μου έδειξε κάτι η κρίση καινούριο. Από στιγμή σε στιγμή θα γινόταν. Εγώ δεν το ήξερα, να πω ότι το είχα μαντέψει, αλλά εκεί οδηγούσαν όλα. Η υπερκατανάλωση, το lifestyle, το να. Τι σημαίνει προσωπική επιτυχία για τον καθένα, δηλαδή το να βγάλει άπειρα εκατομμύρια. Το να φτιάξει μια βίλα στην Εκάλη και να έχει τρεις εσωτερικές πισίνες. Νομίζω ότι αυτά μας πήγανε πίσω. Αυτό το πράγμα. Στην ταινία, το όνειρο. Στην ταινία Η Σιδηρά Κυρία, δεν ξέρω αν την είδες. Δεν την είδα, δυστυχώς. Την είδα κανείς από εσάς, παιδιά. Την έχω δει εγώ, ναι. Πολύ καλή. Εγώ. Την είδα η Έλενα, την είδα ο Θέμης, την είδα και ο Δημήτρης. Όπως από εσάς που μας βλέπετε την έχετε δει.